είδατε ότι έφτιαξα πολύ περισσότερα από όσο θα χρειαστούμε για ένα ενεδρίο. Τα υπόλοιπα θα σας πω στο τέλος του βιντεάκι τι ακριβώς θα τα κάνουμε και πώς μπορείτε να αποκτήσετε κι εσείς ένα από αυτά. Λοιπόν, θα κάνουμε σήμερα ένα ξενοδοχείο κοπιπόδων. Αυτό κυκλοφορεί στην Αμερική και διαφημίζεται. Θα το κάνουμε αγοράζοντας αυτό του είδους το στέγαστρο, το οποίο εγώ το πήρα από το Leroy, έκανε 15 ευρώ για 1 μέτρο επί 1,5 και τους ζήτησα και μου το κόψανε χωρίς χρέωση επιπλέον σε κομματάκια. Μερικά τα έκοψα λιγάκι μεγάλα για άλλες χρήσεις που θέλω να κάνω μέσα στο ενεδρίο, αλλά τους ζήτησα να μου τα κόψουν σε 1 επί 1, συγγνώμη, σε 10 εκατοστά επί 10 εκατοστά, το οποίο είναι αυτό περίπου. Και απλό αρκετά, θα χρειαστεί να αφαιρέσουμε το προστατευτικό του, ούτως ώστε να μην μας μείνει τίποτα μέσα στο ενεδρίο περίεργο, και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Βλέπουμε τις περιοχές αυτές που μπορεί να αναπτυχθούν τα κοπίπεδα σε ασφάλεια μακριά από ψάρια. Τι έκανα λοιπόν για να γίνει αυτό το πράγμα? Πήρα αυτά τα κομμένα, τα τύλιξα μέσα σε απλό χαρτί χαρτοτενία και τα τρύπησα με του ξύλου αρίδα για το τρυπάνι, το οποίο είναι αυτό που έχει στη μέση και στις άκρες λίγο πιο μακριά μύτη. Αυτό είναι, αν δεν κάνω λάθος, ένα 6-8 που χρησιμοποίησα. Δεν θα πρότεινα κάτι μικρότερο από αυτό, κάτι μεγαλύτερο θα μπορούσε να είναι. Τι κάνουμε τώρα? Τώρα τα ανοίγουμε αυτά ένα-ένα και τα καθαρίζουμε. Θα το βάλω σε μεγάλη ταχύτητα, γιατί δεν έχει τώρα νόημα να με κοιτάτε να τα καθαρίζω αυτά. Λοιπόν, τι κάνουμε? Πήραμε αυτά και τα βάλαμε όχι έτσι το ένα δίπλα στο άλλο, αλλά έτσι. Ένα οριζόντιο, ένα κάθετο. Και μετά, εγώ έβαλα 7, γιατί θεωρώ ότι 7 είναι καλά, σαν πάχος. Και τα βλέπετε πως πάνε. Μια χαρά. Και μετά ένα ποτσέρκι. Από αυτά που χρησιμοποιούν οι ηλεκτρολόγοι για να τυλίγουν τα καλώδια τους όταν είναι, για να είναι εμφανίσιμα. Να σας το δείξω πώς είναι αυτό. Έτσι είναι. Ένα μεγάλο πήρα. 25 εκατοστών χρειάστηκε αυτό. Να το. Από το Leroy τα πήρα και αυτά. Οπότε συνολικά όλα αυτά μου βγήκανε γύρω στα 20 ευρώ σαν κόστος. Και από ό,τι βλέπετε, εγώ έφτιαξα πολύ περισσότερα από όσο θα χρειαστώ εγώ προσωπικά. Εγώ θα κρατήσω 3. Τα υπόλοιπα θα τα δώσω σε όποιον από εσάς θέλει να το έχει. Γράψτε μου από κάτω ή στο φόρουμ το Aquarium Life, το οποίο για μένα είναι το μόνο φόρουμ στην Ελλάδα το οποίο είναι πραγματικά φιλόξενο σε νέους και όχι και τόσο γνώστες του Reefing. Θα το υποστηρίξω αυτό το φόρουμ, οπότε όποιος παρουσιάζει το ενεδρίο του μέσα σε αυτό το φόρουμ θα έχει προτεραιότητα. Οι υπόλοιποι, εάν μείνουν κομμάτια. Δηλώστε από κάτω. Τι, λέμε και like and subscribe. Κάντε like and subscribe. Σε μελλοντικά βιντεάκια θα παρουσιάσω την ιδέα του ενεδρίου μου. Το ενεδρίο μου θα είναι οπτικά φτιαγμένο να μοιάζει περίπου, εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας, με σπηλιά κόκκινου δράκου. Όποιος παίζει D&D καταλαβαίνει γιατί περισσότερα πράγματα γι' αυτό. Θα υπάρχει μια σπηλιά στο κέντρο και θα υπάρχουν γύρω-γύρω διάφορα κόκκινα κοράλια και επίσης θα υπάρχει, όχι στην αρχή, αργότερα, ένας κόκκινος δράκος. Dragonet, κόκκινο, μανταρίνος δηλαδή, μην τρελαθούμε κιόλας ότι θα βάλουμε δράκο μέσα, αλλά θα έχει έτσι πολύ ενδιαφέρον. Είμαι ο Λάμπρος Τραβελάκης, life coach και εκπαιδευτής ρεφλεξολόγων και αυτά από μένα για σήμερα. Αν σας ενδιαφέρει να
σας γράψω και άλλα, να σας γράψω και άλλα βιντεάκια έτσι και πράγματα που κάνω φτιάχνοντας το ενεδρίο μου, γράψω από κάτω το τι θα θέλατε να δούμε μαζί. Αυτά από μένα για σήμερα. Αυτό είναι το πρώτο βιντεάκι. Οπότε άμα δεν πήγε πολύ καλά, μην φάτε λάχανο. Και δεν μετρούνται λάχανο. Το YouTube είναι. Τα σχόλια θα κοιτάξω. Α, τα ευγενικά σχόλια θα απαντάω. Σε όλα. Χωρίς καμία εξαίρεση. Αυτά. Φιλάκια. Α, ξέχασα να σας πω. Στο Aquarium Live, το forum σας έλεγα, ούτε moderator είμαι, ούτε ιδρυτικό, ξέρω εγώ τι κτλ. Τώρα μπήκα για πρώτη φορά, μετά από πολλά χρόνια που είχα σταματήσει να ασχολούμαι με τα riffs. Και απλώς εκτιμώ πολύ τη δουλειά και το υποστηρίζω, όχι τίποτα άλλο, μην νομίζετε. Θα σας έχω από κάτω link για το thread στο οποίο μπορείτε να γράψετε για να προλάβετε τα κομμάτια. Ή γράψτε και από κάτω από σχόλια, ρε παιδιά, με ένα link στο Aquarium Life που παρουσιάζεται το δικό σας το ενιδρίο. Επίσης θα έχουμε σύντομα και fragging, πώς το λένε, DIY βιντεάκια, τα οποία θα είναι σχεδόν αποκλειστικά για μαλακά κοράλια, μανιτάρια, πόλιπ και συνολάριες, toadstools κτλ. Bye!